«Ψηλά τα όπλα» του Γιάννη Παπαδάκη. Είναι η παραμυθένια βιογραφία μιας ταπεινής χαμογελαστής αρχόντισσας, της μάνας μου. Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη. Ευχαριστούμε, τσιρία Καμπρομανόλενα. Ευχαριστούμενα. Όλο το χωριό τσιρία Καμπρομανόλενα ήταν στην τσιρία. Εκτός από σένα και το Μανολιό. Ενταγίνηκενα η τσιρία. Κι αμέ δεν εγίνηκενε. Από το νεκροταφείο ερχόμαστανε. Από το νεκροταφείο ερχόσαστονε. Δηλαδή... Εχάψατε γειτόνισσα τον πατέρα. Ένα σου. Βασικό χαρακτηριστικό του κυρίου Παπαδάκη και του ταλέντου που τον διακατέχει και της υποκριτικής του δεινότητας είναι ότι πέρα από αυτή εδώ τη σκηνή που βλέπουμε τον ίδιο να διαδραματίζει δύο ρόλους, υπάρχουν σκηνές που διαδραματίζει μέχρι και τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Θα υπενθυμίσω τη σκηνή στο λιμάνι του Ηρακλείου που κατεβήκατε με τον Γερανό, που την έχουμε και αυτή τη σκηνή. Διαδραματίζει... Στο λιμάνι του Ρεθύμνου ήταν. Του Ρεθύμνου, ναι. Με συγχωρείτε, του Ρεθύμνου. Ήταν το επεισόδιο με τον Χίτλερ. Τέσσερις διαφορετικούς ρόλους. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Για μένα ήταν πανεύκολο. Θα σας πω κάτι. Ότι όταν πεζότανε, έχω δύο αποκλειστικότητες που καμαρώνω για αυτές. Βάνω στην πάντα τις μετριοφροσύνες και τις μετριοπάθειες, αλλά όταν έχεις παλέψει τόσο πολύ, οι μετριοπάθειες μπαίνουν στην άκρη. Η πρώτη ήτανε πως εκείνη την εποχή όταν πεζότανε το επεισόδιο και παράλληλα σε άλλο κανάλι μεταδιδόταν ένας αγώνας ποδοσφαιρικός, ναι, πρώτης κλάσης, πρώτης κλάσης, όχι έτσι, τελευταία, γνωστές, ναι, ομάδες. Βλέπανε το δικό μου. Το έχω καμάρι. Και αυτό ήταν. Δεν χάναμε το δεύτερο. Το δεύτερο. Απ' έξω, ξέρετε, κατάξει, πρέπει να τσεκάρω. Ναι, το δεύτερο που. Δεν ξέρω τι. Ήταν κάτι μαγικό. Δεν ξέρω. Τι να σας το εξηγήσω, δεν ξέρω. Το δεύτερο ήταν πως όταν το 97 μας καλέσανε σε ένα συνέδριο της Παγκριτικής στην Αμερική που έγινε στην Ουάσιγκτον, τότε παίζαμε. Ποιος άλλος το οποίο το έκανε αυτό. Μου τύχε εμένα. Παίζαμε θέατρο στη σάλα του ξενοδοχείου Χάιετ, το οποίο απείχε 200 μέτρα από το Καπιτόλιο και 2 χιλιόμετρα από το Λευκό Οίκο. Και εμείς παίζαμε 20 βράδια κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Όχι ολόκληρο έργο, νουμεράκια. Νουμεράκια ανάμεσα στο γλέντι που γινόταν το κριτικό, παίζαμε νουμεράκια. Νουμεράκια θεατρικά. Κάθε βράδυ. Λοιπόν, τότε είχαν έρθει σύνεντροι, Κρήτες, από όλο τον κόσμο. Από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Νότιο Αφρική, που στο μόνο τόπο που δεν έχω πάει είναι Νότιος Αφρική. Από τον Καναδά, αυτά. Μας είδανε, πόσα μάτια μας είδανε. Πόσα μάτια. Μετά, να σας πω, στην Αυστραλία καλέσανε μόνο εμένα. Δεν είχαν, επειδή το ταξίδι μεγάλο και πολύ έξοδο, θα έρθει μόνο εσύ, θα μας κάνεις κάτι νούμερα σε σπίτια. Σε σπίτια, κάνανε γλέντια. Σε σπίτια. Ιδιωτικά. Ο σύλλογος, κάποιο σύλλογος, ας πούμε, και αυτά. Και πήγα μόνο εγώ. Τι να σας πω τώρα. Πολλές στιγμές. Κάνετε για 100 ρόλους. Τι να σας πω. Πολλές στιγμές που σας έρχονται στη μνήμη, στο μυαλό, τις ξεσύρετε, τις ανασύρετε. Είμαι τόσο γορτασμένος που θέλω στα τελευταία μου, τώρα είμαι και παππούς βέβαια. Αλλά να σας ζήσουν και τα γονάκια. Στο δεύτερο ετοιμάζω. Στο δεύτερο, μπράβο. Ναι. Ησυχία, ησυχία, ηρεμία. Όποιος με καλεί, εντάξει. Όποιος με τιμά, δεν του λέω όχι. Αλλά ησυχία. Γενικά σε όλη αυτή την πολύ έντονη περίοδο της ζωής σας για πολλά χρόνια. Είπατε, κάνατε τις τηλεοπτικές παραγωγές, φύγατε στο εξωτερικό, θεατρικές παραστάσεις. Σε όλο αυτό υπάρχει κάτι το οποίο σας έκανε να στεναχωρηθείτε πάρα πολύ ή να μετανιώσετε, ας πούμε, για κάτι. Δεν στεναχωριόμουν ποτέ. Ναι. Δεν στεναχωριόμουν ποτέ. Ποτέ, μπράβο. Διότι μπορούσα σήμερα, επειδή ήμουν άρρωστος μαθητής και επειδή η μητέρα μου είχε έναν πρωτοξάδερφο στρατηγό και την παρακαλούσε εκείνα τα χρόνια το 78 που τελείωνα το Λύκειο. Στείλε μου το Γιάννη στην Ευελπίδα. Στείλε μου το Γιάννη στην Ευελπίδα. Άρρωστος μαθητής. Ήμουνε με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ξανθό, στο ίδιο θρανείο. Αλήθεια. Αυτός ήταν αποσιολόγος και εγώ αντιαποσιολόγος. Τέλος πάντων.
Με το Χαϊκάλι το ίδιο, ήμασταν στην δραματική μαζί. Λοιπόν, εγώ δεν πήγε, δεν ήθελα. Αφού δεν ήθελα. Αφού εγώ είχα τον Καραγκιουζάκι μέσα μου, εγώ είχα το αυτοθέατρο μέσα μου. Αυτά. Σήμερα τι θα ήμουν. Θα ήμουν ένα στρατηγό, ψόφιο, θα έπαιρνα κάθε μήνα 3.000, να τα κάνω τι. Εγώ η ψυχή μου που θα ήταν. Η ψυχή μου που θα ήταν. Η ύπαρξή μου, αφού δεν μ' άρεσε, δεν θα μ' άρεσε. Πόσο αληθινό ναι, όλο αυτό που περιγράφει ο κ. Παπαδάκης. Και σημαντικό που και εσείς το συνειδητοποίησατε και σε μικρή ηλικία, γιατί βλέπουμε και παιδιά τα οποία κάνουν άλλες επιλογές. Το πρώτο μεροκάματο στο θέατρο το έβγαλα 18 χρονών. Ναι, αλλά ξέρετε το θέατρο είναι η μεγάλη σας αγάπη, δεν αποκλίνατε καθόλου από αυτό. Το θέατρο είναι η μεγάλη υπόθεση. Mm. Το θέατρο είναι ιδέα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και αν το θέατρο είχε τη θέση που έπρεπε να έχει στην εκπαίδευση, ο κόσμος μας δεν θα ήταν έτσι. Δεν θα ήταν έτσι. Μεγάλες κουβέντες με τον κύριο Γιάννη Παπαδάκη. Τι να πω, πού σας βρίσκουμε τώρα, τι κάνετε, πού είστε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, είστε στο Ρέθυμνο. Εγώ θα σας τι πω κάτι, κάνετε, επειδή έχω ξεχνώ κιόλας, ναι. Και σε κάθε τσέπη είχα βάλει και ένα χαρτάκι. Άλλες να θυμούμε. Ναι, μα καλά, εντάξει. Λοιπόν, εάν αφήσετε 28 χρόνια να περάσουν για να με ξανακαλέσετε, λυπούμε, αλλά το τηλέφωνο δεν θα το σηκώσει κανείς. Θα είμαι στο νεκροταβείο να κοίτω. Παναγία μου. Ο Δημήτρης είναι ποιος? Ο Δημήτρης ο Φραγιαδουλάκης είναι. Είμαστε με γέρας. Γέρας και αυτός. Θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να τα πείτε. Είναι πολλοί συνάδελφοι και χαίρομαι που βλέπω και παιδιά στην ηλικία μου, δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο στούντιο της εκπομπής, να περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει η συζήτηση, να σας σφίξουν το χέρι και να βγάλετε φωτογραφίες. Ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσασταν σήμερα εδώ, στην παρέα μας. Να πούμε κάτι για τη σημερινή. Δύο λεπτά, εγώ δεν είμαι πολιτικά, δεν μιλώ και δεν με ενδιαφέρει. Θα πω κάτι, η σημερινή κατάσταση, η παγκόσμια κατάσταση. Θα αναφέρω τρεις πνευματικούς ανθρώπους. Ο πρώτος είναι ένας καλλιτέχνης, ο Χρήστος Λεοντής, που είχε γράψει ένα αριστούργημα μουσικό που λέγεται Καταχνιά. Η Καταχνιά, λοιπόν, αντιπροσωπεύει τη σημερινή εποχή. Παγκόσμια. Καταχνιά. Σκοτάδι. Ο δεύτερος πνευματικός άνθρωπος ναι. που θα σας πω είναι ο Αντώνης ο Σαμαράκης, στο διήγημά του «Ζητείτε ελπής». Mm-hmm. Ζητείτε ελπής. Υπάρχει ζητείτε ελπής. Ο τρίτος θα είναι ο θεϊκός, ο σοφός και το πιο φωτεινό μυαλό της Κρήτης, ο Νίκος Καζαντζάκης, που για μένα είναι θεός, ο οποίος είπε στο θεατρικό του έργο Χριστόφορος Κολόμβος, είπε ότι η μεγάλη ψυχή μπορεί να δημιουργήσει το ανύπαρκτο. Με αυτό παλεύω. Δεν έχω άλλα άρματα και αυτό είναι η ελπίδα μου. Στη σημερινή λοιπόν καταχνιά, ο καθένας ας κοιτάξει την ψυχή του να παλέψει μόνος του. Να δούμε καθένας ατομικά τι θα κάνει. Σας ευχαριστούμε κάτι πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που ήσασταν. Εμένα να δείτε. Μεγάλη τιμή. Οι ευχές που σας έκανα στην αρχή. Ξέρω ότι το χαρήκατε κι εσείς και τώρα που σας γνωρίσαμε θα τα λέμε πιο τακτικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις να τα πούμε και λίγο με τον κύριο Γιάννη. Ναι, γιατί δεν θα μάθω κι εγώ περισσότερο.